Γεια σας. Βλέπετε, έχω ράψει και τα χεράκια και μας έμεινε να πλέξουμε τη φουστίτσα. Είχαμε αφήσει το νήμα όταν μπλέκαμε την μπλούζα της και συνεχίζουμε για να πλέξουμε πλέον τη φουστίτσα. Βάζουμε το βελονάκι στην πρώτη θηλιά. Κάνουμε μία αλυσίδα και πλέκουμε δύο αλυσίδες, γιατί εδώ θα πλέξουμε ποδαράκια για τη φούστα. Βλέπετε, έχει ποδαράκια. Είναι 5 σειρές με ποδαράκια. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε πόσους πόντους, πόσα ποδαράκια θα πλέξουμε σε κάθε σειρά. Στην πρώτη σειρά πλέκουμε 2 ποδαράκια και κάνουμε μία αύξηση. 2 ποδαράκια, μία αύξηση. Πλέκουμε γύρω-γύρω με τον ίδιο τρόπο. 2 ποδαράκια, μία αύξηση. 2 ποδαράκια, μία αύξηση. Στο τέλος της σειράς θα έχουμε 44 ποδαράκια. Αφού πλέξουμε γύρω-γύρω, θα ενώσουμε το τελευταίο ποδαράκι με το πρώτο εδώ. Θα κάνουμε 2 αλυσίδες και θα πάμε στη δεύτερη σειρά. Στη δεύτερη σειρά, για να γίνει κλώση η φούστα, θα πλέξουμε 3 ποδαράκια, μία αύξηση. 3 ποδαράκια, μία αύξηση γύρω-γύρω. Τα ποδαράκια θα είναι 55. Στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε 4 ποδαράκια αύξηση, μετά 5 ποδαράκια αύξηση και στην τελευταία σειρά 6 ποδαράκια αύξηση, γύρω-γύρω. Δεν έχει καμιά δυσκολία, μπορούμε να το πλέξουμε μόνες μας. Τώρα, αυτά που μας έμειναν είναι οι λεπτομέρειες στο κεφάλι. Τα αυτιά πάλι δεν έχουν κάποια δυσκολία, είναι απλοί κύκλοι. Τους πλέκουμε ξεκινώντας με μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο πλέκουμε 6 άριχτα. Στον επόμενο γύρο πλέκουμε γύρω-γύρω. Στον δεύτερο γύρο θα πλέξουμε 6 αυξήσεις. Μετά θα πλέξουμε 1 αύξηση, 2 αύξηση, 3 αύξηση, 4 αύξηση, 5 αύξηση και θα έχουμε στο τέλος 42 πόντους. Έχουμε πλέξει 7 σειρές. Η 8η σειρά δεν θα έχει αυξήσεις, θα πλέξουμε απλώς 42 πόντους. Και τελειώνουμε εδώ. Θα ράψουμε τα αυτάκια κάπου εδώ και θα δούμε μαζί μετά πώς θα πλέξουμε τις λεπτομέρειες από το πρόσωπο. Αυτά μας έχουν μείνει. Γεια σας.